Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι κινέζικες αρχές μετά τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάτων COVID-19 τα τελευταία 24 ώρα. Ήδη έχουν τεθεί σε καραντίνα τουλάχιστον 10 συνοικίες του Πεκίνου και έχει κλείσει η μεγαλύτερη αγορά τροφίμων της πρωτεύουσας στην προσπάθεια να μην ξεσπάσει νέο κύμα διασποράς του ιού. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 57 νέα κρούσματα, ο υψηλότερος αριθμός μετά από σχεδόν 2 μήνες. Την ίδια στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπόρις Τζόνσον βρέθηκε σε εμπορικό κέντρο του Λονδίνου την ώρα που τα εμπορικά καταστήματα ετοιμάζονται να επαναλειτουργήσουν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξήγησε τους λόγους της μείωσης της απόστασης ασφαλείας από τα 2 μέτρα στο 1. Υπάρχουν θετικά για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού με την απόσταση των 2 μέτρων. Στατιστικά όμως, αυτά τα θετικά αποκτούν μικρότερη αξία όσο καταφέρουμε να περιορίσουμε τον ιό. Αυτό που δεν θέλω να κάνω είναι να θυσιάσω την τεράστια προσπάθεια του Βρετανικού λαού στη μάχη κατά της νόσου. Στη Γαλλία, το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας θεωρείται πλέον σχετικά ασφαλές και έτσι η οικονομία μπορεί να επανεκκινήσει. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είπε στο διάγγελμά του ότι οι συγκεντρώσεις ανθρώπων θα είναι ελεγχόμενες και με μέτρα προστασίας. Την ίδια ώρα, τα εστιατόρια στο Παρίσι μπορούν πλέον να εξυπηρετούν πελάτες και στους εσωτερικούς χώρους. Στην Ισπανία, ο κόσμος πλημμύρισε τις παραλίες της Βαρκελόνης, κάτι που ανάγκασε τη δημοτική αστυνομία να παρέμβει και να απομακρύνει κόσμο ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Οι αρχές έβαλαν όριο χωρητικότητας σε κάθε μία από τις 4 παραλίες της καταλανικής πρωτεύουσας ώστε να ελέγξουν την κατάσταση πριν αυτή ξεφύγει. Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα στην Ιορδανία και στην παγκοσμίως διάσημη αρχαία πόλη της Πέτρας. Η πανδημία χτύπησε τη χώρα την περίοδο αιχμής της τουριστικής σεζόν με αποτέλεσμα η Πέτρα να θυμίζει πόλη φάντασμα. Τουρίστες δεν υπάρχουν και μία απόκοσμη ησυχία κυριαρχεί πάνω από το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.